με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζουμε και φέτος τη μεγάλη δεσποτική εορτή, τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας. 40 μέρες πριν από το Πάσχα, αδελφοί μου, ο Κυριός μας παραλαμβάνει τους 3 μαθητάς, Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννη, και ανεβαίνει στο όρος Σταβόρ. Και εκεί, ενώ προσεύχονταν, ξαφνικά είδαν οι 3 μαθητές το πρόσωπο του Κυρίου να λάμπει σαν τον ήλιο, τα δε οι μάτια αυτού έγιναν λευκά σαν το φως. Και είδανε ένα φως, το φως της θεότητος του Κυρίου μας, και χάρηκαν, και στη συνέχεια είδανε ότι δεξιά και αριστερά του Κυρίου μας παρευρίσκονταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, και μετά από λίγο νεθέλη φωτεινή επεσχίες τους σκέπασε όλους τους μαθητάς του Κυρίου μας, και φωνή από τον ουρανό ακούστηκε: ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται. Η ίδια φωνή του Θεού Πατρός, η οποία ακούστηκε στην βάπτιση του Κυρίου μας στα Θεοφάνεια. Και τώρα γεννάται το ερώτημα. Φεβρουάριος μήνας έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Γιατί τη γιορτάζουμε σήμερα 6 Αυγούστου? Αδελφοί μου, οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες θέλησαν αυτό το μεγάλο και χαρμόσυνο γεγονός της μεταμορφώσεως να μην συμπίπτει και γιορτάζεται μέσα στην πένθυμη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και τη μετέθεσαν στις 6 Αυγούστου. Όχι τυχαία αυτή η ημερομηνία, για 2 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στις 6 Αυγούστου έγιναν τα εγγένεια του ναού της μεταμορφώσεως του Κυρίου επάνω στο όρος Σταβόρ, που παρευρίσκεται και η Αγία Ελένη. Και ο δεύτερος και σοβαρότερος λόγος είναι ότι χρονικά η 6η Αυγούστου απέχει ακριβώς 40 μέρες από τη μεγάλη δεσποτική γιορτή, από την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, που και αυτή σημαίνει πάθος, σημαίνει Μεγάλη Εβδομάδα, σημαίνει Ανάσταση του Κυρίου μας. Επάνω στη μεταμόρφωση του Κυρίου μας υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Εγώ θα αναφέρω μόνο 3. Το πρώτο ερώτημα: γιατί μεταμορφώθηκε ο Χριστός? Το δεύτερο ερώτημα: γιατί εμφανίστηκε δίπλα του ο Μωυσής και ο Ηλίας? Και το τρίτο ερώτημα: τι ήταν τελικά αυτό το φως της θεότητος? Τι φως ήταν εκείνο το οποίο άντεξαν και είδαν οι 3 μαθητές του Κυρίου μας? Το πρώτο ερώτημα: γιατί μεταμορφώθηκε ο Χριστός? Για 3 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι, αδελφοί μου, ότι τον Χριστό τον ξέρανε όλοι σαν άνθρωπο, με τα διάβλητα πάθη, σαν άνθρωπο εκτός αμαρτίας. Και έτσι τον βλέπανε κάθε μέρα. Δεν είχαν γνωρίσει ότι πίσω από την ανθρώπινη αυτή φύση του Κυρίου μας, ότι κρύβεται η θεότητά του. Και ο Κύριος, λίγο πριν το Πάσχα, θέλησε να τραβήξει λίγο την κουρτίνα της ανθρώπινης φύσεώς του, για να φανεί ένα μικρό κομματάκι, ένα μικρό σημείο της άλλης φύσεώς του, της θεότητός του. Και για το λόγο που είπα, που ακούσα από τους σήμους, είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον, μετά από 40 μέρες που οι μαθητές θα σε δουν, Κύριε, λέει, σταυρούμενο επάνω στο Γολγοθά, να καταλάβουν ότι μόνο σου πήγες, ήταν εκουσίως θέλησες να σταυρωθείς για τη σωτηρία του κόσμου, και να κηρύξουν σε όλο τον κόσμο ότι εσύ είσαι του Πατρός το απάβγασμα. Ένας δεύτερος λόγος που μεταμορφώθηκε ο Κυριός μας, αδελφοί μου, είναι για να δείξει ότι είναι υπεράνω όλων.
παίρνει δύο άντρες της Παλαιάς Διαθήκης, τον Μωυσή και τον Ηλία, και υπεράνω όλων των κτισμάτων, υπεράνω όλων των δημιουργημάτων του Θεού, είναι ο Κύριος, ο Χριστός μας. Και ο τρίτος λόγος που μεταμορφώθηκε ο Κύριος είναι, αδελφοί μου, να δείξει ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Εμφανίζεται μπροστά τους στους μαθητάς ο Μωυσής, που είχε πεθάνει πριν από 1500 χρόνια, και εμφανίζεται και ο Ηλίας, που η πυρφόρος ανάληψης του ουρανού έγινε πριν 800 χρόνια, και όμως εμφανίζονται. Αυτό τι μας λέει, ότι όταν φεύγουμε από τη ζωή αυτή, όταν φεύγει ο άνθρωπος από αυτόν τον κόσμο, δεν χάνεται. Περιμένει Ανάσταση νεκρών. Το δεύτερο ερώτημα, γιατί εμφανίστηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας και όχι κάποιος άλλος μεγάλος άντρας της Παλαιάς Διαθήκης? Αδελφοί μου, εμφανίστηκε ο Μωυσής γιατί τον Κύριο τον κατηγορούσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι πάει κόντρα στο Μωσαϊκό νόμο. Και λέει ο Κύριος, πηγαίνω κόντρα στο Μωσαϊκό νόμο? Να, ο νομοθέτης. Να, ο Μωυσής στέκεται δίπλα μου σαν δούλος. Όταν ρώτησε ο Κύριος, τι να με λέγω οι άνθρωποι είναι, τι λένε οι άνθρωποι ότι ποιος είμαι, και είπαν οι μαθητές ότι άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, ο Ζηλωτής. Εμφανίζεται ο Ηλίας δίπλα στο Χριστό και λέει, δεν είμαι εγώ ο Ηλίας, να το ο Ηλίας το οποίο πιστεύετε. Έπειτα βλέπουμε όμως ότι εμφανίστηκε ο Μωυσής. Αδελφοί μου, υπάρχει ένα άλλο ερωτηματικό. Οι τρεις μαθητές πώς κατάλαβαν ότι αυτός δεξιά ήταν ο Μωυσής και αριστερά ήταν ο Ηλίας? Ούτε το είδαν ποτέ, ούτε το είδαν πουθενά. Πώς κατάλαβαν? Κατάλαβαν, λένε οι πατέρες, από το γεγονός ότι ομέν, λέει, συνομήλουν. Ο Μωυσής και ο Ηλίας συνομιλούσαν με τον Χριστό. Και έλεγε ο Μωυσής στο Χριστό, «Σι ή, ου εγώ προετύπωσα το πάθος σου, σφάξας των αμνών το Πάσχα». Δηλαδή, μόνο ο Μωυσής ήταν εκείνος που έκανε τη θυσία του αμνού. Ο δε Ηλίας τι είπε στον Κύριο? «Σι ή, ου εγώ προετύπωσα την Ανάστασή σου στην Ανάσταση του γιου της Χήρας». Μόνο ο Ηλίας ήταν εκείνος που ανέστησε τον γιο της Χήρας, τον Σερεπτά. Και τώρα, επίσης, αδελφοί μου, λέμε το εξής τώρα. Το τρίτο ερώτημα και το πιο δύσκολο. Τι ήτανε αυτό το φως που είδανε οι μαθητές του Κυρίου μας? Ήταν θείο φως? Ήταν φως της θεότητος? Αλλά πώς μπορεί κανείς να δει τη θεότητα? Λένε, θεόν ουδείς εώραγεν πόποτε. Κανείς δεν μπορεί να δει τη θεότητα. Άρα τι ήταν αυτό που είδαν οι μαθητές στο όρος Σταβόρ? Δεν θα απαντήσω εγώ, αδελφοί μου. Θα αφήσω να απαντήσει ο συμπατριώτης μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης μας, ο οποίος επί 30 ολόκληρα χρόνια αγωνιζότανε κατά της αίρεσης του Βαρλάμ, που έλεγε ότι ο Θεός είναι φως εικόν απρόσιτος. Ότι ο Θεός είναι κάτι το οποίο είναι φως που δεν πλησιάζεται με τίποτε. Και πάλεψε, αγωνίστηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και με την σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 1351, που θεωρείται ως ένατη Οικουμενική Σύνοδος, καταδικάστηκε η αίρεση του Βαρλάμ, και πλέον το φως αυτό της θεότητος μπορεί ο άνθρωπος να μην το πλησιάσει σαν ουσία της θεότητος, αλλά όμως μπορεί όμως να πλησιάσει τις ενέργειες του φωτός. Μπορεί να μην γνωρίζουμε τι είναι ηλεκτρισμός, γνωρίζουμε όμως πάρα πολύ καλά αν βάλουμε το χέρι μας στην πρίζα, αν πατήσουμε το διακόπτη, αν μας θερμαίνει, μας αναζωογονεί το φως του ηλεκτρισμού. Έτσι λοιπόν και το φως της θεότητας, γνωρίζουμε τις θεότητές του. Και τώρα γιορτάζουμε μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Αλλά σήμερα ποιο μήνυμα έχει να δώσει σε εμάς αυτή η μεγάλη δεσποτική γιορτή?
Εμείς γνωρίσαμε τη θεότητα του Χριστού. Τη ζούμε καθημερινώς με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ζούμε τη θεότητα του Χριστού και την παίρνουμε μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας. Επομένως, τι έχει να μας δώσει η σημερινή γιορτή? Ποιο είναι το μήνυμά της, αδελφοί μου? Το μήνυμα της σημερινής γιορτής είναι ότι πρέπει και εμείς όλοι μας να μεταμορφωθούμε. Ας το πει κάποιος. Να μεταμορφωθούμε. Ο Θεός, ο Χριστός έδειξε με τα μεταμόρφωσή του, με τα μεταμόρφωσή του, έδειξε κάτι από τη θεότητά του. Εμείς με τη δική μας μεταμόρφωση τι θα δείξουμε? Τη βρωμιά μας, τα σταπάθη μας, τις αμαρτίες μας, τι έχουμε να δείξουμε? Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αγωνιστούμε, να πετύχουμε τη μεταμόρφωση τη δική μας, αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Για να μεταμορφωθούμε, για να βάλουμε Χριστό, Θεό, μέσα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, πρέπει να προηγηθεί, αδελφοί μου, της μεταμόρφωσής μας, να προηγηθεί η συμμόρφωση. Η συμμόρφωσή μας προς το Θείο Θέλημα, η συμμόρφωσή μας προς το Ευαγγέλιο, η συμμόρφωσή μας προς την Εκκλησία, και τότε να είμαστε σίγουροι, αδελφοί μου, αν πετύχουμε την γήινη μεταμόρφωσή μας, τότε να είμαστε σίγουροι και θα ελπίζουμε την μέρα εκείνη με το έλεος του Κυρίου να αξιωθούμε της ουράνιας μεταμόρφωσης, εκεί που, στον Παράδεισο, όπως την χαρά που ένιωσε οι τρεις μας μαθητές βλέποντας στο Θαβόρ τη θεότητα του Κυρίου μας, να ζήσουμε κι εμείς στη βασιλεία των ουρανών, που εύχομαι εις όλους. Αμήν.